Ο Νίκος Χατζηνικολάου πριν καιρό είχε κάνει μια τρομερή εξομολόγηση για το σοβαρό πρόβλημα υγείας που αντιμετώπισε στο παρελθόν. «Ξέρω πως είναι να πλησιάζεις το τέλος», είπε μεταξύ άλλων, ο γνωστός παρουσιαστής, δεν δίστασε να μιλήσει ανοιχτά για το πρόβλημα υγείας του στην εκπομπή του Ενώπιος, ενώπιο που είχε καλεσμένο τον Εμίλιο Χιλάκη και την Αθηνά Μαξίμου. Όταν ο ηθοποιός μίλησε για το σοβαρό πρόβλημα υγείας του, ο παρουσιαστής βρήκε την ευκαιρία και έκανε μια αποκάλυψη. 5 τροφές θάνατος για το καλοκαίρι. Προσοχή, σε ρωτάω γιατί έχω περάσει και εγώ πολύ σοβαρές περιπέτειες με την υγεία μου και ξέρω τι σημαίνει να κάνει κανείς restart, να αισθανθεί δηλαδή ότι πλησίασε πολύ κοντά στο τέλος και ξανά αρχίζει. Έχει και θετική πλευρά, είχε δηλώσει ο Νίκος Χατζηνικολάου, μιας και αναφερθήκαμε στον παρουσιαστή του Αντένα, δείτε εδώ τι συνέβη στον αέρα του Δελτίου Ειδήσεων. Λίγα λόγια για τον Νίκο Χατζηνικολάου, ξέρετε ποια είναι η καταγωγή του Νίκου Χατζηνικολάου, εμείς εδώ στο athensmagazine.gr ψάξαμε, βρήκαμε και σας παρουσιάζουμε, όσα δεν ξέρετε για τον παρουσιαστή του κεντρικού δελτίου ειδήσεων του Αντένα. Ο Νίκος Χατζηνικολάου γεννήθηκε στις 9 Οκτωβρίου 1962 στην Αλεξανδρούπολη. Ο πατέρας του, Παναγιώτης Χατζηνικολάου, δείτε εδώ το πρόσωπο του, ήταν βουλευτής και υφυπουργός Μακεδονίας και Θράκης με το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας. Μέχρι τα 16 του χρόνια ζούσε στη Θεσσαλονίκη, μετακόμισε στη Νέα Σμύρνη το 1978 και το 1980 πέρασε με πανελλήνιες εξετάσεις στο Πάντιο Πανεπιστήμιο. Τα μαθητικά χρόνια του δούλεψε ως γραμματέας της μαθητικής παράταξης της Μη Δέλτα, Μάκη και στα φοιτητικά ήταν επικεφαλής της ΔΑΠ Μη Δέλτα Φι Κάπα. Δεν ολοκλήρωσε τις σπουδές του ήδη ως φοιτητής, άρχισε να εργάζεται στην έντυπη δημοσιογραφία. Πρωτοέγραψε μικρά άρθρα στη τοπική εφημερίδα Φωνή της Νέας Σμύρνης ενώ ήταν ακόμα στην τελευταία τάξη του λυκείου. Ξεκίνησε τη δημοσιογραφική του καριέρα στα μέσα της δεκαετίας του 1980, στην εφημερίδα Μεσημβρινή ως φοιτητής. Ασχολήθηκε με το πολιτικό ρεπορτάζ και σε νεαρή ηλικία κέρδισε το βραβείο του Ιδρύματος Μπότσι, για την επιτυχία της συνέντευξης του Ευάγγελου Αβέροφ. Στα ηλεκτρονικά μέσα ξεκίνησε κάνοντας εκπομπή στον Δημοτικό Ραδιοφωνικό Σταθμό Αθήνα 9,84. Από το 1989 εργαζόταν στον τηλεοπτικό σταθμό Mega Channel, για 12 χρόνια παρουσίαζε την εκπομπή Ενώπιος Ενωπίο που πλέον προβάλλεται στον Αντένα και παράλληλα με το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του σταθμού, μέχρι και τον Σεπτέμβριο του 2003, όπου και παραιτήθηκε μετά από διαφωνία. Επίσης, εκτός από τη Μεσημβρινή έχει συνεργαστεί με τις εφημερίδες Ακρόπολη της Κυριακής, Έθνος και με τα περιοδικά Ένα και Στάτους. Το 2006 ήταν πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος του Τηλεοπτικού Σταθμού Αλφα TV, όπως και του Ραδιοφωνικού Σταθμού Αλφα 98,9 πριν ενταχθούν στη DMCO και τον Δημήτρη Κοντομινά. Μέχρι τα μέσα Ιανουαρίου του 2007 παρουσίαζε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Αλφα TV μαζί με τη δημοσιογράφο Μάρα Ζαχαρέα. Επίσης είχε αναλάβει δύο ακόμη ενημερωτικές εκπομπές του σταθμού της Αντιγνωμίες και τα Πρόσωπα. Οι Αντιγνωμίες περιείχαν αναλύσεις επίκαιρων ειδήσεων, κυρίως πολιτικών, ενώ τα Πρόσωπα ασχολούνταν με συνεντεύξεις διάσημων και αρκετά καταξιωμένων προσώπων. Τον Μάρτιο του 2007 υπέγραψε ετήσιο συμβόλαιο συνεργασίας με τον τηλεοπτικό σταθμό Alter Channel για την παρουσίαση του καθημερινού κεντρικού δελτίου ειδήσεων και παράλληλα την ενημερωτική εκπομπή Πρόσωπο με Πρόσωπο μέχρι τα τέλη του 2011 όπου ο σταθμός ανέστειλε τη λειτουργία του οριστικά. Το 2007 ίδρυσε του ραδιοφωνικού σταθμού Real FM 97,8 στην Αθήνα πρώην Βερόνικα που έχει την έδρα του στο Μαρούσι, Real FM 107,1 στη Θεσσαλονίκη πρώην Safari FM και την Κυριακάτικη εβδομαδιαία εφημερίδα Real News.
από τις 16 Σεπτεμβρίου 2013 ήταν κεντρικός σχολιαστής στο δελτίο ειδήσεων του Star Channel με τη Μάρα Ζαχαρέα. Παρέμεινε στο κανάλι μέχρι το 2016, από τις 30 Ιανουαρίου 2017 παρουσιάζει το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Αντένα, όπως ανακοίνωσε ο σταθμός. Από τον πρώτο του γάμο με τη δημοσιογράφο Έλενα Κατρίτσι απέκτησε ένα γιο, τον Παναγιώτη, 1994. Από το 2006 είναι νυμφευμένος με την Κρίστη Τσολακάκη, κόρη της γνωστής Ελληνίδας χορεύτριας Μαργαρίτας Μπρόγερ.